Δεν υπάρχει αρνητικό ρεκόρ που να μην το έχει σπάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα, το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την Ελλάδα στη χώρα με την πιο ακριβή βενζίνη τη Ευρώπη. Τη στιγμή, μάλιστα, που έχει πολύ χαμηλότερου μισθού από τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Τι σημαίνει αυτό, ότι το κράτο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την εσχροκέρδη ιδιωτών, αλλά βγάζει υπερκέρδη και το ίδιο από την εσχροκέρδη αυτή. Αρνούμενη κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση έφτασε να έχει υπερέσοδα 3,6 στο εξάμηνο. Σημαίνει ότι το πενιχρό κουπόνι βενζίνη ήταν απλά μία ακόμη κοροϊδία. Σημαίνει ότι ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να βγει από το γυάλινο πύργο του. Αδυνατεί να καταλάβει ότι οι πολίτε δεν τα βγάζουν πέρα, δεν ζουν πλουσιοπάροχα όπω αυτό και οι φίλοι του. Αντιθέτω, εξαιτία του πληρώνει το ακριβότερο τίμημα σε όλη την Ευρώπη.